Αντιμέτωποι με καταστροφικές πλημμύρες βρίσκονται οι κάτοικοι στις ακτές του Τέξας από το πέρασμα του τυφώνα Χάρβεϊ. Εθελοντές και μέλη σωστικών συνεργείων δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν όσους έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους. Οι αρχές έχουν λάβει περισσότερες από 2.000 κλήσεις από πολίτες που ζητούν βοήθεια. Άρχισα να αρπάζω τους γείτονές μου και να τους ανεβάζω στο δεύτερο όροφο. Είχαμε περίπου 11 ανθρώπους, 6 σκύλους και 2 γάτες. Ήταν σαν δικηβωτό του Νόε τις τελευταίες 7-8 ώρες. Με βάρκες και φορτηγά οι αρχές προσπαθούν να διασώσουν τους πολίτες ενώ τους ζήτησαν σε περίπτωση που κινδυνεύουν να ανέβουν στις στέγες των σπιτιών τους. Σε πολλές περιπτώσεις το νερό έφτανε ακόμη και στο δεύτερο όροφο των σπιτιών, με τα μέλη των σωστικών συνεργείων να μετακινούνται στους δρόμους με βάρκες. It's rain.